Τι είναι αυτά τα μαργαρίτα εδώ, τα κρέατα μέσα στα χώματα. Στέφανε, και σένα απευθύνομαι, το ίδιο. Κρέατα στα πόδια σας, τόσο χώμα εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είμαστε μια επαγγελματική κουζίνα, το καταλαβαίνω, αλλά αυτά εμείς θα τα φάμε μετά. Έτσι δεν είναι? Όχι, σεφ, αυτά είναι. Έτσι, αλλά είναι, ναι, αυτά. Το έχω χρησιμοποιήσει το κρέας. Ωραία, σκεπάστε το, σκεπάστε το και βάλτε το σε ένα κουτάκι, βάλτε το σε ένα ψυγείο, βάλτε το κάπου, δώστε το πίσω. Είναι κρέας, είναι φαγητό αυτό, δεν είναι σκουπίδια. Να το έχετε έτσι. Μάλιστα, σεφ. Σεφ, okay. Εγώ είχε δίκιο ξεκάθαρα. Με έριξε λίγο εκείνη τη στιγμή, αλλά λέω, Στέφ, εντάξει, ξεκόλα. Οκ, okay, έκανες ένα λάθος, τα λάθη είναι για να μαθαίνουμε. Ο Στέφανος σήμερα έχει το πιο χάλια πάγκο. Πιστεύω να πήρε το μάθημά του και να είναι πιο προσεκτικός την επόμενη φορά. Λία, απευθύνομαι και σε σένα, τα είπα και στα παιδιά δίπλα. Το ότι μαγειρεύουμε σε εξωτερικό περιβάλλον δεν σημαίνει ότι έχει διαφορά από το να μαγειρεύουμε σε μια κουζίνα. Να σας πω ότι ετοιμάζουμε, μπαίνει εκεί σκεπασμένο, σιγά σιγά. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάνει κάτι επικίνδυνο. Νομίζω ότι είμαστε. Ωραία, καλά. Αυτό εκεί πέρα με στο μίξερ τι είναι? Αυτό είναι για πέταμα. Είναι για πέταμα. Είναι για πέταμα. Πετάξτε το τότε. Εντάξει. Μην το έχετε από εκεί πέρα. Εντάξει. Εντάξει. Ό,τι δεν θέλετε, το πετάτε. Να το πετάξω. Παιδιά, προσοχή σε κάθε κανόνα υγιεινής. Το λέω σε όλους. Καθαριότητα, καθαριότητα και καθαριότητα. Αντί. Αντί.